Και χωρίς να το χρονοτριβήσουμε άλλο, θα ήθελα να καλέσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να κάνει την παρουσίασή του, η οποία αφορά στην προετοιμασία και την υλοποίηση των ΣΒΑΚ με εμπειρίες από επιτυχίες και αστοχίες. Ο κύριος Παπαϊωάννου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τι κάνουμε τώρα? Πώς προχωράμε? Εδώ. Ναι, ναι. Δεν το βλέπω όμως. Δεν το βλέπω εδώ, λέω. Λοιπόν. Ναι, ναι, όχι, λέω, δεν το βλέπω εγώ όμως. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις επιτυχίες και αστοχίες των ΣΒΑΚ. Κάθε φορά που δεν έχουμε επιτυχία, έχουμε μια αστοχία και το ανάποδο. Αν αποφύγουμε την αστοχία, μπορεί να πετύχουμε κάτι σωστό. Αυτά που θα σας πω είναι, δεν εκπροσωπώ κάποια φορέα προφανώς, αλλά είναι από την προσωπική μου εμπειρία και τριβή και από τις επαφές και συζητήσεις που είχαμε με φορείς και κυρίως δήμους στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μέσα από την εμπλοκή μας ως σύμβουλοι στην εκπόνηση ΣΒΑΚ. Ωραία. Ευχαριστώ. Όχι, βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν, θα αρχίσω με ορισμένα επιτυχημένα παραδείγματα, πολύ γρήγορα. Είναι τα 7 βραβεία που έχουν δοθεί 7 χρόνια στην Ευρώπη από το ΕΛΤΙΣ και τα οποία... Πάλι δεν. Ναι. Εκεί πατάω, αλλά δεν αλλάζει. Λοιπόν, θυμίζω τους αντικειμενικούς στόχους των ΣΒΑΚ, πολύ γρήγορα τους ακούσατε. Εξασφάλιση προσβασιμότητας, βελτίωση προστασίας και ασφάλειας, μείωση ρύπανσης των εκπομπών, αερίων θερμοκηπίου κλπ. Αύξηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων και ενίσχυση ελκυστικότητας της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. Βελάκι πατάω. Αλλά δεν... Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά αυτά το ΣΒΑΚ τα ακούσατε και πριν, τα θυμίζω λίγο. Συμμετοχική διαδικασία, δέσμευση για βιωσιμότητα, ενοποιημένη προσέγγιση. Αυτό που λέμε στα αγγλικά integration, integrated approach, σαφές όραμα, σκοπή και μετρήσιμη στόχη, smart targets όπως λέγονται στο ELTIS guidebook και αξιολόγηση κόστος και ωφελιών των παρεμβάσεων στην περίοδο δεκαετίας και ενδεχομένως και αργότερα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε 7 παραδείγματα πετυχημένων ΣΒΑΚ που... βραβεύτηκαν από το ΕΛΤΙΣ. Πρέπει να πω ότι ο παράγοντας επιτυχίας αυτών των πετυχημένων ΣΒΑΚ ήταν ότι ο Δήμος ήταν έτοιμος, είχε τη στελέχωση και ήξερε τι ήθελε. Και αυτό που πρέπει να πω είναι ότι όλα τους βασίζονται σε συμμετοχική διαδικασία, σε πολλές συναντήσεις κατά τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ, τα οποία ήταν διαρκούσαν περίπου 2-3 χρόνια και όχι 8-12 μήνες που διαρκούν εδώ. Και βεβαίως η βράβευση γινόταν για συγκεκριμένους, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αναφέρονται εδώ, αλλά προφανώς τα περνάμε πολύ γρήγορα. Αλλά αυτό, λυπάμαι, αλλά δεν αντιδράει το βελάκι. Λοιπόν, αυτό... Δεν με πάει. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, το 6ο βραβείο ήταν στην Τούρντα, στη Ρουμανία και το επόμενο είναι στο Μάντσεστερ. Και θα αναφερθώ πολύ επιγραμματικά και στο βραβείο που δόθηκε στο Συμβούλιο Αστικών Κοινωνιών Θεσσαλονίκης, το ΘΕΠΤΑ, το 2014, που ήταν το πρώτο ΣΒΑΚ που έγινε στην Ελλάδα με επικέντρωση στις δημόσιες συγκοινωνίες
και θα το ακούσετε ίσως αυτό και από τους ανθρώπους του ΟΣΕΘ που έχουν παρουσίασει. Υπάρχουν 4 βασικές προκλήσεις στα ΣΒΑΚ, τις οποίες ίσως τις ξέρετε. Η μία είναι η συμμετοχή διαδικασία, ενεργό συμμετοχή φορέων και πολιτών. Η δεύτερη είναι η συνεργασία των φορέων. Αυτά είναι από το έργο Challenge. Η τρίτη είναι η επιλογή των κατάλληλων μέτρων. Και η τέταρτη είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση στη φάση υλοποίησης. Και 3 ακόμη προκλήσεις που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές είναι τα δεδομένα, που υπόθηκε πριν από τον κύριο Παπαντονίου ότι υπάρχει πρόβλημα. Οι μελέτες και η ετοιμότητα του φορέα. Στα δεδομένα, τι δεδομένα υπάρχουν, πόσα αξιόπιστα είναι, τι μετρήσεις έρευνες πρέπει να γίνουν. Δεν είναι οι ίδιες σε κάθε Δήμο. Οι μελέτες, ομοίως, τι υπάρχουν, τι μελέτες χρειάζονται για την υποστήριξη του ΣΒΑΚ. Μπορεί να είναι μελέτη σχεδιασμού, μπορεί να είναι άλλες μελέτες. Εξαρτώνται από την περίπτωση. Ποιο το κόστος συλλογής και στοιχείων και αν αυτό θα καλυφθεί από το ΣΒΑΚ. Διότι έχουμε την κατάσταση όπου το 60% πολλές φορές του προϋπολογισμού πηγαίνει σε μετρήσεις και έρευνες, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να ισχύει. Θα έπρεπε να διατίθεται από πριν ή να υπάρχει διαφορετική χρηματοδότηση. Και βεβαίως και η ετοιμότητα, πόσο έτοιμος είναι ο φορέας. Υπάρχει το έντυπο της αυτοαξιολόγησης, το οποίο δείχνει πόσο έτοιμος είναι ο φορέας και αυτό κανονικά πρέπει να γίνεται πριν από την προκήρυξη για ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ή μελέτης σε εξωτερικούς ειδικούς. Λοιπόν, αυτό είναι το τρίτο, πόσο έτοιμοι είναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή φορέων, χρειάζεται για ανταλλαγή πληροφοριών, εκπαίδευση, υποστήριξη διαδικασίας και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Και εδώ βλέπετε στο κύκλο του ΣΒΑΚ τον παλιό, σε ποια σημεία πρέπει να υπάρχει αυτή η συμμετοχή. Βλέπετε ότι είναι αρκετά και προφανώς επειδή υπάρχουν και επανάληψη μπορεί να γίνεται και περισσότερες φορές, δεν μπορεί να καλυφθούν αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα και θέλει περισσότερο χρόνο. Εδώ είναι το αντίστοιχο στο νέο κύκλο του ΣΒΑΚ, το LDS2, η συμμετοχή και τα πιθανά εμπόδια τα οποία, αυτό ήθελα να τονίσω, τονίσει και από τον κύριο Παπαντονίου, υπάρχει πολλές φορές έλλειψη πολιτικής βούλησης και στήριξης. Η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη, το ξέρουμε. Υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων των συμμετοχόντων, χαμηλό ενδιαφέρον και επίπεδο ευαισθητοποίησης των πολιτών, γιατί οι άνθρωποι έχουν ένα σωρό προβλήματα και το τελευταίο που μπορούν να κάνουν να τρέχουν στις δημόσιες διαβουλεύσεις και συναντήσεις. Χαμηλή παράδοση στη συμμετοχή διαδικασία, ιδίως σε χώρες Ανατολικής Ευρώπης, και αδυναμία έκφρασης γνώμης κάποιων ομάδων, οι οποίες είναι, αν θέλετε, στο περιθώριο οτιδήποτε. Υπάρχουν στη θεσμική συνεργασία που είναι απαραίτητη στα ΣΒΑΚ, υπάρχουν αντικρώμενοι στόχοι και προτεραιότητες, έλλειψη κατάλληλης ηγεσίας, που είναι πολύ σημαντικό, δυσκολία στην ανάληψη ευθυνών, έλλειψη εμπειρίας και διαφάνειας και ανεπάρκεια οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Τώρα, πάμε λίγο σε εναλλακτικά σενάρια που πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Συνήθως, βάσει των οδηγιών, καλούνται οι Δήμοι και οι Σύμβουλοι τους να διαμορφώσουν 3 σενάρια. Είναι ασαφές πώς διαμορφώνονται αυτά, τι θέλουν ακριβώς, πώς διαφοροποιούνται, θέλετε. Υπάρχει συνήθως το πρώτο, το δεύτερο, το πρώτο είναι το do nothing, υπάρχουν σε κατάσταση, το δεύτερο και το τρίτο υπάρχει διαφορετική ποσότητα παρεμβάσεων, αλλά όχι διαφορετική φιλοσοφία. Και προφανώς δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για αφομοίωση του περιεχομένου. Στην παρακολούθηση και αξιολόγηση πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλοι δείκτες αποτελεσματικότητος, να οριστεί ένα υπεύθυνο τμήμα της μονάδας ή της τεχνικής υπηρεσίας που θα παρακολουθεί το ΣΒΑΚ στην υλοποίηση και να γίνουν στην πορεία οι αντίστοιχες προσαρμογές. Είναι όλα θέματα δύσκολα και, αν θέλετε, απαιτητικά. Θέλω να πω δύο πράγματα για τα ΣΒΑΚ στην Ελλάδα. Εδώ βλέπετε λίγο ένα διάγραμμα, το οποίο το είχα παρουσιάσει και σε μια άλλη εκδήλωση, όπου φαίνονται, δεν ξέρω πόσοι δήμοι είναι εδώ, 15-20 δήμοι. Φαίνεται λοιπόν ο προϋπολογισμός και η διάρκεια των συμβάσεων σε μήνες και ο προϋπολογισμός σε χιλιάδες ευρώ. Και δεξιά βλέπετε
το χρόνο και το προϋπολογισμό του ΣΒΑΚ Λεμεσού που σας παρουσίασε πολύ σύντομα ο κύριος Λαμπρινός και στο οποίο είχα την τύχη και την τιμή να συμμετέχω με κάποιο ρόλο. Το ΣΒΑΚ της Λεμεσού λοιπόν είχε μια αμοιβή της τάξης, αν δεν κάνω λάθος, 600.000 ευρώ, που είναι 205.000. Και καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πιο σημαντική και σοβαρή δουλειά έγινε και μπορεί να γίνει όταν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και επαρκής χρόνος. Και διήρκησε 2 χρόνια. Άρα λοιπόν κάτι που πρέπει να δει η πολιτεία σοβαρά είναι ότι δεν μπορεί ένα στρατηγικό σχέδιο να γίνεται, ας το πω, σε 6, 8, 10 μήνες, να περιλαμβάνει μετρήσεις και έρευνες και η χρηματοδότησή του να είναι περίπου το 10% αυτής που θα έπρεπε να είναι. Εδώ βλέπετε τη δαπάνη σε ευρώ ανακάτοικο για τις ίδιες αναθέσεις. Και κλείνω ουσιαστικά με τις τελευταίες 3-4 διαφάνειες κάποια βασικά συμπεράσματα για την ελληνική πραγματικότητα. Στελέχωση, εμπειρία, φορέα, ορίμανση σε θέματα συνεργασιών κλπ. Και δίπλα βλέπετε ποιο είναι το ακριβώς το πρόβλημα και ποιοι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης και ο βαθμός δυσκολίας να τους αντιμετωπίσει. Προφανώς η ανάθεση σε τρίτο συμβούλους κλπ. Είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης, αλλά όχι τόσο αποτελεσματικός πάντα. Και μπαίνουμε μετά σε διαδικασίες, μελέτη, δεν είναι μελέτη, τι ανάγκες υπάρχουν κλπ. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν τριβή και καθυστέρηση και δεν επιτυχάνεται ο στόχος. Εδώ βλέπετε μια ανάλυση δυνατών και αδυνάτων σημείων, ευκαιριών και απειλών το SWOT ανάλυσης για τα ΣΒΑΚ. Δεν θα μείνω. Και τα ΣΒΑΚ αύριο, δηλαδή το ΕΛΤΙΣ 2 στην ουσία, ουσιαστικά επιδιώκει μια ισχυρότερη και ουσιαστικότερη σύνδεση των ΣΒΑΚ με δείκτες βιώσιμης κινητικότητας και υπάρχουν και κάποιοι νέοι δείκτες που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το περιβάλλον, οι οποίοι πρέπει να ενσωματωθούν. Αυτό που λέμε σωμάτωση στον τομέα της κινητικότητας των καινοτομιών. Και ουσιαστικά είναι αυτά τα 6 πράγματα τα οποία υπησέρχονται στο ΕΛΤΙΣ 2. Μια σημαντική διαφοροποίηση είναι ότι αντιμετωπίζει τις μητροπολιτικές περιοχές διαφορετικά και έτσι πρέπει να είναι. Βλέπετε ότι αποτυχάνουν τα ΣΒΑΚ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε πολλούς δήμους και καλούνται οι ίδιοι και οι ίδιοι φορείς, ο ΑΣΑ, ο ΣΕΘ, ο ΣΕ και ούτω καθεξής, να συμμετέχουν σαν εμπλεκόμενοι φορείς. Δεν μπορεί λοιπόν ο ίδιος ο οργανισμός να πηγαίνει σε 30-40 ΣΒΑΚ την ίδια χρονιά ή στα 2 χρόνια, έρχεται η κόπωση και δεν γίνεται τίποτε. Άλλα θέματα είναι αυτά των εμπορευματικών μεταφορών που υπάρχει ειδική παρουσίαση. Και τέλος, ο καθορισμός απαιτήσεων και προτύπων ΣΒΑΚ όπως ετέθηκε στις αρχικές παρουσιάσεις. Τώρα, πιθανές επεκτάσεις των οδηγιών έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση και προκήρυξη, έχει να κάνει με την αξιολόγηση των σεναρίων, αν θα έχουμε cost-benefit ανάλυση ή πολυκριτηριακή και πώς θα γίνονται αυτά. Είναι πολύπλοκα θέματα και θέλουν χρόνο και δέσμευση. Και τέλος, για τα εναλλακτικά καύσιμα. Ειδικά για την Ελλάδα, το εθνικό πλαίσιο που υπόθηκε και οι οδηγίες, πρέπει να γίνει διαπίστευση συντονιστών και ειδικών επιστημόνων. Δεν μπορεί ο καθένας να αυτοβαφτίζεται ειδικό στα ΣΒΑΚ. Πρέπει να γίνει μια διαδικασία όπως γίνεται σε άλλα κράτη. Προφανώς ανταλλαγή καλών πρακτικών και ισχυροποίηση των δικτύων. Υπάρχουν διάφορα δίκτυα τα οποία βγαίνουν σαν αποτέλεσμα έργων ερευνητικών ευρωπαϊκών και τα οποία προσπαθούν να συνεχίσουν μετά από μόνα τους. Και έχουμε το παράδοξο να έχουμε 2-3 δίκτυα. Όλα αυτά πρέπει να πάνε κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου και να γίνει θεσμικά κάτι σωστό και, αν θέλετε, και δεσμευτικό. Εδώ θα τελειώσω να πω ότι υπάρχει ένα έργο ευρωπαϊκό, το Innovasam, το οποίο εξετάζει αυτές τις καινοτομίες και θα ακούσουμε και κάποια από τον ομιλητή που είναι εδώ από την Ραβένα. Και όλο αυτό το υλικό, αν θέλετε, και τα συμπεράσματα αξιοποιούνται από μια ομάδα που έχει γίνει στο ΕΛΤΙΣ, συντονιστική για να αξιοποιεί τα αποτελέσματα όλων των έργων. Επομένως, η ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι κάτι πολύ βασικό, το οποίο πρέπει να αξιοποιείται από όλους τους Δήμους. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τον χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ.